κονσόλα τη Sony. Απλά σε γενικέ γραμμέ να ξέρετε ότι είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του PlayStation 5. Παίζει τα ίδια παιχνίδια, δουλεύουν τα ίδια περιφερειακά, είναι το ίδιο μενού, είναι το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Η εμπειρία είναι ακριβώ η ίδια όσον αφορά στην πρώτη εμφάνιση. Αλλά τα περισσότερα, αν όχι όλα τα παιχνίδια, παίζουν καλύτερα. Εκεί που σε κάποια παιχνίδια του PlayStation 5 έπαιζε με 4K 30, εδώ θα παίζει με 4K 60. Ή μπορεί να έχει και πλέον Ray Tracing, ή μπορεί να παίζει και 4K 120 παίζει τα παιχνίδια του PlayStation 5, ειδικά αυτά που παίρνουν και το patch για να είναι συμβατά με το PlayStation 5 Pro, με καλύτερα γραφικά, καλύτερο frame rate και γενικότερα έχει καλύτερη εμπειρία. Πάμε να το δούμε! Αυτό εδώ λοιπόν είναι το PlayStation 5 Pro, PS5 Pro, η κορυφαία, η ταχύτερη, η ισχυρότερη gaming κονσόλα τη αγορά, η ισχυρότερη gaming κονσόλα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με το PlayStation 5, το Slim ουσιαστικά, την τελευταία έκδοση. Εμφανισιακά ακολουθεί την σχεδίαση του Slim PlayStation 5, του Digital, γιατί το PlayStation 5 Pro έρχεται σε έκδοση χωρίς Blu-ray Drive, χωρίς το Drive. Μπορείς να πάρεις ξεχωριστά το Drive και να το τοποθετήσεις εδώ σε αυτή την πλευρά. Μπορείς να επίσης να βγάλεις το Drive αν έχεις ένα Slim για να το βάλεις εδώ χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις καινούριο Drive. Η κονσόλα είναι ε, μεγαλύτερη σε διαστάσεις, είναι περίπου 3 δάχτυλα πιο ψηλή, δύο με τρία δάχτυλα πιο ψηλή και ένα δάχτυλο πιο παχιά. Ακολουθεί όμως την ίδια σχεδίαση, απλά φαίνεται η διαφορά σε σχέση με το απλό το PlayStation 5 το Slim, στο απλό το PS5 έχει μονάχα μία γραμμή, ενώ εδώ είναι λίγο πιο μεγάλο το κενό. Για όσους ασχολούνται και αποκτούν faceplates και αλλάζουν την εμφάνιση του PlayStation 5 τους, να πω ότι τα faceplates που έχει το Slim το PlayStation 5 είναι συμβατά μονάχα τα κάτω. Τα πάνω δεν ταιριάζουν, είναι διαφορετικά στο PlayStation 5 προς σε σχέση με το Slim, οπότε δεν μπορείτε να τα βάλετε εδώ. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στις θύρες, οι θύρες είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που έχει το PlayStation 5. Έξοδος HDMI 2.1 με υποστήριξη, γράφει πάνω στο κουτί, άμα το δείτε εδώ που το έχω εδώ πέρα το κουτί, γράφει 4K 120 εδώ, αλλά μέσα από το μενού μπορείς να ενεργοποιήσεις, εφόσον έχεις συμβατή τηλεόραση, ακόμα και 8K. Με τη Sony να έχει πει ότι κάποια παιχνίδια μπορούν να παίξουν 8K και είχε δείξει μάλιστα πριν λίγο καιρό ότι το Gran Turismo 7 πιθανόν να είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια που μπορεί, μπορεί να παίζει ακόμα και σε 8K. LAN Gigabit κανονικότατα, δυο Type A USB 3.2 και το βίσμα της τροφοδοσίας είναι εδώ κάτω. Μέσα στη συσκευασία έχετε με το καλώδιο της τροφοδοσίας, καλώδιο HDMI 2.1, ένα Dual sense χειριστήριο το κανονικό, μερικά manuals και έχει επίσης και αυτά εδώ πέρα τα δύο ποδαράκια τα οποία πας και τα κουμπώνεις σε αυτές εδώ τις θέσεις ούτως ώστε να πάρεις το PlayStation 5 Pro και να το βάλεις σε οριζόντια θέση πάνω σε μια επιφάνεια, ώστε να μην παίζει, έτσι, να είναι σταθερό. Άμα θέλεις να το έχεις όρθιο, Μπορεί να το έχει και όπω το έβαλα εγώ, αλλά δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο. Μπορεί να πάει να πάρει ξεχωριστά να προμηθευτεί το vertical stand, το οποίο βιδώνει από κάτω, για να το έχει πάνω σε αυτή τη βάση και να το έχει όρθιο το PlayStation 5 Pro. Μπροστά τώρα, δύο Type-C USB, μία είναι 3,2 10GB. Εδώ πέρα εγώ έχω συνδέσει και δοκίμασα το PlayStation VR 2, το οποίο είναι κανονικά συμβατό με το PlayStation 5 Pro. Όλα τα περιφερειακά του PlayStation 5 είναι συμβατά. και Το Power Button εδώ, και δεν έχει το Blu-ray Drive. Στο PlayStation 5 Pro ο αποθηκευτικός χώρος είναι 2TB, αλλά έχει και εδώ πίσω από αυτό το πέρα το κουτάκι τον χώρο για να πάμε να πάρεις ένα NVMe δίσκο, 1, 2TB το εφόσον δεν σου φτάνουν τα 2TB αποθηκευτικού χώρου που έχει το PlayStation 5 Pro και επίσης μια άλλη αναβάθμιση που έχει το hardware του PlayStation 5 Pro είναι το γεγονός ότι το, το Wi-Fi του πλέον είναι Wi-Fi 7. Τι κάνει παραπάνω τώρα το PlayStation 5 Pro? Ουσιαστικά έχει αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών, το πω πολύ απλά. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι ο ίδιο επεξεργαστή με αυτό που έχει το 5, αλλά είναι αναβαθμισμένη η κάρτα γραφικών, η GPU του, η οποία είναι πολύ ισχυρότερη, είναι νέας γενιάς, με την Sony επίσης να έχει βελτιωμένη την απόδοση στο Ray Tracing, Υπάρχουν παιχνίδια που παίζουν με Ray Tracing και μια καινούρια τεχνολογία που τη χρησιμοποιούν κάποια παιχνίδια προς το παρόν γιατί είναι αρχή ακόμα αλλά σιγά σιγά θα τη δούμε πιο συχνά, το λεγόμενο PSSR. Το γράφει εδώ από πίσω στο κουτί PlayStation Spectral Super Resolution. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό uh, software το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτούν οι ομάδε ανάπτυξη των παιχνιδιών, ούτω ώστε να κάνουν upscale τα παιχνίδια από χαμηλότερη ανάλυση και να φαίνεται σαν να είναι native 4K, ούτω ώστε οι επιδόσει του όταν παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι να είναι καλύτερε. Τα άλλα που γράφει, Advanced Ray Tracing, αυτό που σα είπα και Optimized Console Performance. Συνδέθηκε στην τηλεόραση το PlayStation 5 Pro. Θα σα πω δύο λόγια για την εμπειρία μου αυτέ τι μέρε που το χρησιμοποιώ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να εκμεταλλευτεί τι δυνατότητε του PlayStation 5 Pro. Ο πρώτο είναι να παίξει παιχνίδια του PlayStation 4. Τα παιχνίδια του PlayStation 4 έχουν στι ρυθμίσει εδώ στην ε, οθόνη και βίντεο που λέει βελτίωση τη ποιότητα εικόνα σε παιχνίδια PlayStation 4. Το δοκίμασα στο Bloodborne. Πάει και κάνει ένα είδο sharpening ε, πάνω στην εικόνα να κάνει την εικόνα λίγο καλύτερη. Ε, όχι πολύ καλύτερη, μου φαντάζεσαι ότι κάνει τρομερή διαφορά δηλαδή δεν είναι λόγο να πάρει το PlayStation 5 Pro για να παίξει καλύτερα, πιο όμορφα τα παιχνίδια του PlayStation 4, αλλά το κάνει αυτό εφόσον το ενεργοποιήσει. Υπάρχει ενεργοποιημένη ανα πάσα στιγμή λειτουργία Boost Mode, το οποίο σημαίνει ότι και παιχνίδια του PlayStation 4 και παιχνίδια του PlayStation 5, τα οποία δεν έχουν πάρει αναβάθμιση ε, σαν Pro Enhanced, γιατί πλέον τα παιχνίδια θα έχουν μια ειδική σήμανση και στο PlayStation Store και στα καταστήματα PS5 Pro Enhanced, δηλαδή έχουν αναβαθμίσει για να αξιοποιήσουν τι δυνατότητε του PlayStation 5 Pro. Ε, αυτό το boost mode λοιπόν τι κάνει, πάει και χρησιμοποιεί την παραπάνω ισχύ που έχει η κάρτα γραφικών ή ο επεξεργαστή, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερε επιδόσεις. Για παράδειγμα, δοκιμάσαμε πριν από λίγο το Grand Turismo 7, το οποίο έχει μια επιλογή μέσα το παιχνίδι για να παίξει το παιχνίδι σε 4K με high refresh rate σε μια τηλεόραση με 120 Hz, που στο PlayStation 5 έπαιζε με 90-80-90 FPS περίπου, εδώ παίζει με κλειδωμένα 120 σε 4K ανάλυση με το Ray Tracing στην επιλογή για καλά γραφικά. Το οποίο σημαίνει ότι έχεις μια άριστη εμπειρία 4K 120, native 4K 120 στο Gran Turismo 7. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια τα οποία είτε θα πάρουν σύντομα, είτε έχουν πάρει ήδη αναβαθμίσεις. Από αυτή τη λίστα που έχω εγώ εδώ, το Resident Evil 4, για παράδειγμα, έχει αναβάθμιση, πάρει αναβάθμιση και έχει ενεργοποιήσει μια λειτουργία για να ενεργοποιήσει το Ray Tracing μέσα. Έχει τις δύο επιλογές της επιδόσης γραφικά, αλλά μπορεί να, να ενεργοποιήσει επιπλέον και το Ray Tracing. Το Rise of the Ronin έχει πάρει επίση αναβάθμιση για να παίξει καλύτερα. Το Last of Us Remaster έχει δική επιλογή Pro μέσα, όπου ουσιαστικά τι είναι και πολλά παιχνίδια τη ίδια της Sony, των studio της Sony, έχουν βάλει αυτή την επιλογή Pro μέσα, όπου ουσιαστικά πάνε και παίζουν το παιχνίδι σε 4K με 60 FPS με quality mode. Δηλαδή, πριν είχαμε στο PlayStation 5 το Last of Us να παίζει σε 4K ανάλυση με 30 FPS έχοντα quality ή να παίζει με 60 FPS αλλά σε χαμηλότερη ανάλυση ε, για να μπορεί να έχει τα 60 FPS. Εδώ παίρνει ουσιαστικά τον κόσμο και τον δύο, αυτό, τις δύο αυτές επιλογές, τις κάνεις σε μία στο Pro Mode, οπότε παίζεις με 4K 60fps χρησιμοποιώντας και το PSSR στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Horizon Forbidden West. Το οποίο ήταν πανέμορφο ούτω ή άλλω. Πλέον είναι το μορφό των που έχω δει ποτέ σε κονσόλα. Χωρί να χρησιμοποιεί PSSR, χωρί να χρησιμοποιεί Ray Tracing, απλά χρησιμοποιεί ε, την ισχύ του PlayStation 5 Pro για να ενώσει εν, 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 σε μία επιλογή τα, ε, να έχει 60 FPS με τα καλύτερα δυνατά γραφικά. 2 σε Μονάχα στο PlayStation 5 Pro το κάνει αυτό. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που δοκίμασα εδώ, Final Fantasy VII Rebirth, εξαιρετικό, ένα καινούριο mode, μπήκε μέσα στο παιχνίδι με patch, το οποίο πάλι κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή παίρνει τη 4K ανάλυση από το Quality Mode και τα 60 FPS από το Performance Mode, τα κάνει 2 σε 1 και παίζει με 4K 60 με τρομερή απόδοση. Για όσους παίζουν παιχνίδια στο PlayStation VR, ήδη το Kajak VR έχει πάρει patch και παίζει τα καλύτερα. τη μεγαλύτερη διαφορά, από όλα τα παιχνίδια που έπαιξα, που δοκίμασα αυτό το διάστημα, η οποία είναι, είναι χαοτική η διαφορά στην εμφάνιση του παιχνιδιού, είναι στο Stellar Blade, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει δύο καινούρια modes μέσα το παιχνίδι μετά το Pass, το Pro και το Pro Max. Στο Pro χρησιμοποιεί το PSSR για να παίξει σε 60 FPS με upscale από λίγο χαμηλότερη επανάληψη από 4K, αλλά η διαφορά στην εικόνα σε σχέση με το performance mode, αλλά ακόμα και από το quality mode που είχε μέχρι τώρα ή το balance που πέρυσι από περισσότερο κόσμο, είναι χαοτική. Γιατί πράγματα τα οποία δεν φαινόταν πολύ ωραία, πλέον φαίνονται πεντακάθαρα και είναι ένα. Ξεχωριστό τρόπο για να απολαύσει το παιχνίδι. Το Pro μόνο στο Stellar Blade, η λίστα με τα παιχνίδια που έχει ανακοινώσει η Sony που βγαίνουν day one από τη μέρα κυκλοφορία του PlayStation 5 Pro είναι 50. Και τελευταίο που θέλω να σχολιάσω από αυτά που σα είπα είναι το Spider-Man 2, όπω και τα υπόλοιπα παιχνίδια τη Insomnia και το Spider-Man 1 και το Miles Morales και το Ratchet Clank, τα οποία έχουν τι περισσότερε επιλογέ όσον αφορά στο ray tracing Όλα αυτά τέλο πάντων σιγά σιγά θα γίνουν καλύτερα. Απλά η εμπειρία που έχω αυτές τι μέρε που το χρησιμοποιώ είναι ότι όντω είναι η ισχυρότερη κονσόλα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ και πολλά από τα παιχνίδια που δοκίμασα είτε native PlayStation 5 χωρί patch είτε ακόμα περισσότερο αυτά που πήραν το patch ακόμα και τα απλά παιχνίδια του PlayStation 4 παίζονται πολύ έω πάρα πολύ καλύτερα, με καλύτερο frame rate, με καλύτερα γραφικά ή και με τα δύο ταυτόχρονα για να μπει σε μια διαφορετική εποχή όσον αφορά στο gaming στο σπίτι σου. Α, και κάτι τελευταίο γιατί μπορεί να ρωτήσουν πολύ. Είναι πραγματικά αθόρυβο. Ελπίζω να σα κάλυψα. Τώρα πρέπει να κατεβάσω άλλα δύο τέρια, γιατί έχω και άλλα παιχνίδια που θα πάρουν patch. Ο Call of Duty που είπε ο Μάνο. Αντί για.